Τι θα γίνει, θα μιλήσουμε. Έχει απόλυτο δίκιο. Ο Σταμάτης δεν αφήνομαι και δεν αφήνομαι γιατί με τους ανθρώπους που αγαπάω πάρα πολύ είμαι έτσι. Είμαι σκληρός ευαίσθητος, όπως το είπε. Είναι δείγμα έρωτα αυτό. Είναι πραγματικά, δηλαδή τον αγαπάω τόσο πολύ, τον αγαπάω σαν να είναι ο μεγάλος μου αδελφός. Κανονικά ο μικρός ο αδερφός, γιατί έτσι όπως φέρεται και έτσι όπως είναι, όχι, για μικρός. Πρέπει να πω ότι και ο Λουδάρος δεν πάει πίσω σε αυτό. Yeah. Η παιδικότητα είναι family της δικής μου. Μόνο που αν εγώ κάνω ότι παίζω το δάσκαλο με τη βέργα και κάνουμε αστεία, έλα να κάνουμε τέτοια. Άλλο παίζει το μαθητή που λέει να σου πω αυτό δεν μου αρέσει και τι θα κάνω. είναι μοιραζόμενοι αλλιώ οι ρόλοι. Αλλά το ίδιο κατά ψέματα λέμε και δύο. Κάτι κάνουμε εκεί πέρα για κάτι να καλύψουμε. Πάντω το λοιπόν. Ψιλοκαταφέρνουμε. Ναι, 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 το έχουμε. Έχει αποδώσει στην καριέρα. Στην τηλεόραση αρέσει ο Λουδάρο. Στην τηλεόραση αρέσει. Δεν τον έχω δει στην τηλεόραση. Στα βραβεία ήταν πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός ήταν. Πάρα πολύ καλός. Δεν τον είδα. Ποιος σου είπε, παιδί μου, ότι πρέπει να γίνεις παρουσιαστής? πες το τώρα. Εσύ. Και εγώ. Εγώ πρώτη. Το Σταμάτη που λες τον νιώθω σαν δικό μου άνθρωπο, σαν ονό. Και ξέρεις γιατί. Γιατί πάντα έρχεται. Τι. Τον ονό Αλέξη με τον Μπράντο. Μην φαντάζεσαι εσύ Μάρλον Μπράντο. Όχι. Σαν τον Δράγκα. Όταν πνίγησε που λένε ονονό. Εννοώ το εξής, ότι πάντα έρχεται στην πρόβα, πάντα στη δουλειά έρχεται. Πάντα σκέφτομαι διαβάζοντας ένα κείμενο, τώρα εδώ τι να κάνω. Αυτό που έχει να μου προτείνει είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να σκεφτώ. Πάντα έρχεται με δώρα. Στου ηθοποιού όλου. Μα δεν είναι τυχαίο που είναι όλοι το έχουν τόση εμπιστοσύνη. Γι' αυτό το λέω όλο. Δεν έρχεται με παπούτσια και λαμπάδα. Το ξέρω, είναι τρελό, αλλά ήθελα να βάλει ένα χεράκι να τα πάμε μαζί στην αποθήκη. Τα έπιπλα. Τώρα. Όλα. Όχι, μόνο τες δύο τις ετοζέρες. Ε. Α, ναι, ένα πρόβλημα. Θες, ωραία, για να το. Ναι, θες, από το πρωί το σκέφτα. Από το πρωί. Αυτό είναι έτοιμο, έτσι, το κατεβάζω, Τι μεγάλη χάρη μου κάνει, να κατέβασέ το. Από εκεί θα το πάμε. Ναι, από αυτή να αρχίσουμε. Πορτά. Ναι. Ας κάνω τη σηκώνω κι εγώ. Έλα, μόνο, γιατί δεν είναι έτσι. Συγγνώμη, δεν χτύπησα το κουδούνι, αδιακρισία ίσως. Γιατί δεν απαντούσες. Έπαιρνα στο τηλέφωνο το έχει. Παναγία μου! Παιδιά, θυμάμαι με έναν ημίγυμνο. Έναν εγώ αυτόν δεν τον ήξερα. Έναν το. Πώς το λένε. Αυτό φορέ. Έλα, παιδί μου. Έλα, γόρι μου, ξύπνα ημίγυμνη. Έλα, εγκαιρτήριο! Πού θα πάει αυτό το σπίτι, φέτος. Ο Μπουρδούμης. Με τον Μπουρδούμη δεν έχω συνεννοηθεί ακόμα. Έχεις προσπαθήσει και δεν έχεις καταφέρει. Όχι. Γιατί όταν δουλέψαμε, δεν πρόλαβα να ασχοληθώ, γιατί ήταν όλο προσφορές. Ότι πώς σου φαίνεται αυτό, πώς σου φαίνεται τούτο. Έκανε πριν πω εγώ τίποτα. Κάνει άστατη ζωή όμως τα μάτια. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να βοηθήσει. Φταίνε πολλά πράγματα σε αυτό. Φταίει και αυτό το κάλλος που τον ακολουθεί. Και ξέρετε, δεν είναι εύκολο να το φέρει. Δεν μπορεί να το φέρει. Πολύ πραγμοσύνη, βρε παιδί μου. Ναι, τι πολύ πράγμον χαρακτήρα. Άλλος Αλκιβιάδης. Λάουρα. Λάουρα, συγγνώμη. Ήταν μια βλακεία. Μια βλακεία ήταν, συγγνώμη. Σε παρακαλώ, απάντησέ μου. Τι να σου απαντήσω. Έχω άλλη σχέση. Δηλαδή αυτά που περάσαμε μαζί δεν σημαίνουν τίποτα για σένα. Τάσο, για σένα είμαι η φαντασίωση της έμπειρης γυναίκας. Εγώ έχω επενδύσει στη σχέση μου το Δημοσθένη και δεν τη χαλάσω για ένα μωρό. Έχεις επενδύσει σε τι? Να βλέπω γυναικάρες σαν και εσένα να τρέχουν πίσω από πουρά. Το αιώνιο σύνδρομο της προστασίας. Τάσο, μην επιμένεις. Γιατί όλες τη βρίσκετε με ένα γέρο δίπλα σας? Όταν για την δική μου εμπειρία, απλώς μια φορά κατάφερα μέχρι στιγμής να δουλέψω με το Σταμάτη. Ένα ρίσιν ακόμα. Ναι. Και αυτό που ήταν σπουδαίο, εντάξει, πόσο καλός σκηνοθέτης είναι, δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ. Για τους πολύ νεότερους τοπούς σαν και εμένα,
ήταν ότι αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι αφήνει πραγματικά να φανεί ο χαρακτήρας καταρχάς του ηθοποιού. Δηλαδή, δεν θα βάλει κάτι σόν και καλά για να το παίξεις με αυτόν τον τρόπο ή να πεις το αστείο. Ναι, ναι. Και μάλιστα κάτι που είναι πολύ σπουδαίο που παρατήρησα βλέποντας να κάνει πρόβα με άλλους, είναι ότι κάτι το οποίο πρότεινε και καταλάβαινε ότι δεν πάει σε αυτόν τον ηθοποιό, έλεγε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μου είχε μείνει ότι άστο, δική μου χαζομάρα, μην το κάνεις, δεν είναι καλό. Όχι. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, δεν σε φόρτωνε με την ενοχή ότι αχ, δεν το έπαιξα καλά, δεν το έκανα καλά στην πρόβα. Τελείωσε. Άμα το κάνεις αυτό, τελείωσε. Γιάννη, αυτός εδώ ο άνθρωπος είναι πραγματικά ένας έμπειρος θεατράνθρωπος που ξέρει το αντικείμενό του, που το παλεύει σωστά, που έχει την αποδοχή του κόσμου κλπ. Είναι όμως στις πρόβες και στις πίσω από τις παραστάσεις παιδί, έτσι δεν είναι. Κάνει πλάκες, κάνει χοντράδες. Τι έχει κάνει με ένα κανόνι. Εντάξει, ήταν ένας ηλεκτρολόγος στο θέατρο Πάρκο, ο οποίος μιλούσε κάπως ιδιότυπα, έτσι περίεργα. Όχι, μιλούσε λίγο έτσι. Αλλά σε όποια απόσταση και να είσαι, νομίζω ότι δεν άκουγε καλά, ίσως γι' αυτό. Και μίλαγε σε μία νότα για να ακούγεται. Και κυρία Φατσουλή, τα κάνουμε σήμερα το. Μίλαγε εκεί πάνω. Και απαντούσε ο Φατσουλή το ίδιο. Δεν καλά, και είπα το κίκερ. Αλλά αυτά όλα γινόταν αργά. Γιατί οι φωτισμοί γίνονται τις τελευταίες μέρες, ξενύχτια. Τρεις η ώρα, τέσσερις το πρωί. Τρεις η ώρα και ξεσηκώναγε τις πολυκατοικίες από δίπλα, πετάγανε ντομάτες και τι άλλο πετάξανε. Και μια γάτα. Και μια γάτα. Και είχαμε βγάλει και ένα τραγούδι. Είχαμε πετάξει καρπούζι. Όχι και γάτα. Πού, πού, πού. Την Άννα, την Παναγιωτοπούλη μου είχε πει ότι καρπούζι. Και καρπούζι. Αλλά με την Άννα είχαμε γράψει ένα τραγούδι μετά από αυτό το «Μην πετάτε γάτες». Με ωραίο τίτλο, μην πετάτε γάτι. Ποια είναι τα κοτρελά πράγματα που σας έχουν συμβεί. Όχι, αυτό ήταν όμως πιο αστείο. Με τον κύριο, πώς τον έγανε, Γιαννάκη. Γιατί ήταν ένα νούμερο λίγο ανθυρόστομο που έλεγε ο Χρυσομάλης. Διάφορα πράγματα για μεγέθη, για πώς φέρετε στις κοπέλες κτλ. Και κάποια στιγμή πια εκρήγνει το και το πράγμα τα έδινε όλα. Λοιπόν, και του λέγα, εδώ λοιπόν θα ρίξει το κανόνι. Και λένε, δεν το ρίχνε ποτέ. Μα πού μου είπατε, κύριε Σταμάτη, εκεί που λέει ο κύριος Χρυσομάλης τα βομόλογα. Τα πινελίκια, τα πινελίκια. Τα πινελίκια. Εκεί που λέει τα πινελίκια, να το ρίξω το φωτισμό. Λέω, ναι, γράψε. Πινελίκια, ρίχνω κανόνι. Έλατε. Έλατε. Ο Λετέρης λέει, έπιασε τη γυναίκα του να του έγινε της π***ναι. Ο Νίκος. Έλα. Ποιος Νίκος, ρε. Αυτός που μένει στην Τρίξη. Έλα, ρε. Γιατί το ξέρεις. Τον Νίκο. Ναι. Όχι. Ούτε κι εγώ. Ωραία, θα κάνουμε κοιλιακού σήμερα. Αυτά βέβαια ήταν στις εποχές που δουλεύαν τα καλοκαιρινά θέατρα. Ναι, γιατί τώρα ήταν ανοιχτά. Ήταν φορτισμένο αλλιώς και το κοινό και εμείς, να αυτά λέγαμε πριν έξω. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ήταν αστείασος πολύ δυνατός, πολύ χαρούμενος. Και τώρα, πάτε να στήσε... και τώρα πάτε να στήσετε κάτι συγκλονιστικό. Το όχι, κλουβί το... ναι. Με τις τρελές. Ναι. Και Λα ρωτούσα πριν ποιο είναι ο Τονιάτσι. Λοιπόν, είναι ο Τονιάτσι. Ο Τονιάτσι είναι. Και εσύ είσαι ο αείμνηστος, ναι. Τέλος πάντων. Γιος. Γιος είναι ο Μπερνής. Πώς το έχετε σκεφτεί αυτό το πράγμα, πώς θα είναι. Τώρα το σκέφτομαι και μάλλον... Δεν αισθάνομαι και πολύ άνετα. Φοβάμαι λίγο. Μα το πήρα ένα τηλέφωνο και δεν είπα θα τα καταφέρω. Φοβάμαι για πολλούς λόγους. Καλά, πέρα από το τεχνικό του πράγματος που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, το τεχνικό είναι δύσκολο όντως. Αλλά ξέρεις, σκεφτόμουν ότι έχω κάνει 3-4 musical, τα δύο τελευταία μάλλον με επιτυχία. Λέω, εγώ δεν θα κάνω για τον εαυτό μου κάτι πριν. Ζήλια. Όσο με βαστάνε τα πόδια μου. Γιατί ξέρεις, να πας και το πόδι ψηλά δεν είναι. Και το πιο εύκολο μπορεί να σου τύχει. Ναι. Καμία. Η αρμόδια. Να... Η αρμόδια. Ναι. Εσύ αφού το φροντιστήριο, φροντιστήριο θα σου κάνει. Καμία περίπτωση. Και βέβαια πρέπει να δυνατήσω και καμιά 20 κιλά, το οποίο θα το κάνω βέβαια και μετά θα τα ξαναπάρω όπως πάντα. Ναι, γιατί εγώ δυνατίζω για να. Καλά, όταν το πω αυτό σαν γιατρό, έφυγε. Μου κοιτάξτε, εγώ θα σα βρω έναν τρόπο να δυνατήσετε και να μην ξέρω να εγώ. Δεν θα τρώω μετά. Εγώ δεν θέλω, εγώ θέλω τώρα για το ρόλο. Γιατί παίζαμε τότε το εξεπαφή.